για την αποτυχημένη εκδήλωση καλωσορίζουμε τους αδελφούς Μητσοβίτες και Εγκυρώτες που ήρθαν από το Μέτσοβο και τα Γιάννενα για να αποκτήσουν χώρο τιμής στους δύο ήρωες. Έχουν φέρει μαζί τους το χορευτικό ιστορικό συγκρότημα Μετσόβου με επικεφαλή τον πρωτοδιδάσκαλο κ. Γεώργιο Μέτσοβο και με συνοδεία μουσικούς κορτήματος Υπήρου του Χρήστου Σούλα, οι οποίοι λαμβάνουν μέρος στην εκδήλωση βάσει του προγράμματος. Επίσης, καλωσορίζουμε τους αδελφούς Μετσοβίτες του Εξωραϊστικού Συλλόγου Αθηνών, παρετήσει και σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο και πολλά μέλη του Συλλόγου. Από το χωριό του αρχηγού ήρωα και ακαδημαϊκού δασκάλου Χρήστου Μαυρή, ο Σύλλογος είναι κοντά μας και ο Ιστορικός Σύλλογος από Δήμο Σιλιανών Ρετήμου Κρήτης ο Πνευμερίδης, από το χωριό του αρχηγού ήρωα και ακαδημαϊκού δασκάλου Χρήστου Μαυρή. Ο Σύλλογος έχει μια μεγάλη ιστορία στο κεντρικό πολιτιστικό κίνημα πάνω από 60 χρόνια, από το 1963, με τον πρόεδρο του κύριο Μιχάλη Ξενοδάκη, σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο και με αρκετούς αποδήμους, σελιανούς και φίλους των Σελιών. Φυσικά είναι κοντά μας και ο Σύλλογος Αποδήμων Αμουσυριανών Παλαιολυθριανών Αθήνας, ο Άγιος Νικόλαος, με πολυετή δράση στο κεντρικό πολιτιστικό κίνημα, από το χωριό του αρχηγού ήρωα, Σελιανού Κλειδί, με τον πρόεδρο κύριο Στέλιο Μαμαλάκη, δήμαρχο του Δήμου Αγίου του Μητρίου Αττικής, καθηγητή μαθηματικό και γενικό γραμματέα της Παπαιδείου Ενώσεως. Παρευρίσκεται και το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως και μέλη του Συλλόγου Δελιανών Χανίων, γενέτεια του ήρωα Μετσόβου Εμμανουήλ Παλατιανού και του επιτήμου Προέδρου Ευτέρη Σπασάκη. Με ιδιαίτερη χαρά μας βλέπουμε ότι παρευρίσκονται κοντά μας και τα δύο χωριά καταγωγής των ηρώων, τα Σελιά και τα Ρουσελιανά. Μόλις ενημερώθηκαν για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης, αποφάσισαν ότι θα συμμετάσχουν. Καλωσορίζουμε την αντιπροσωπεία από τα Ρουσελιανά, χωριό του ήρωα Σιλιανού Κλειδί, με τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωάννη Στρατιδάκη, τον αντιπρόεδρο τοπικού συμβουλίου της κοινότητος, τον κύριο Κωνσταντίνο Μαυρογεννάκη και αρκετά μέλη της αντιπροσωπείας. Επίσης, καλωσορίζουμε τη Σιλιανή αντιπροσωπεία, μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού. Δυστυχώς, ο επιμέλειος του χωριού μας, πατήρ Ιωάννης Μπάπτης, ήταν να έρθει, είχε κόψει εισιτήριο ο άνθρωπος, αλλά ένα έκτατο οικογενειακό γεγονός του το ανέβαλε. Όπως επίσης και ο πρόεδρος της κοινότητας, ο οποίος είναι ασθενής. Όπως σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς και τις ευχές τόσο του εφημερίου πατέρα Ιωάννου Πάθη, τόσο και του πρόεδρου της κοινότητας, κυρίου Ιωάννη Ξενοδάκη. Καταπροτεύοντα και κύριο ρόλο, χαιρετίζουμε την εκδήλωση και καλωσορίζουμε τους ανωνύμους συμπατριώτες και ιδιαίτερα τους συμπατριώτες μας. Τέλος, ευχαριστούμε θερμά όλους τους φίλους της Ομοσπονδίας μας που παραβρίσκονται σήμερα κοντά μας, που μπορεί να μην είναι κριτικοί, όπως σέβονται, αγαπούν και τιμούν την Κρήτη. Σας ευχαριστώ όλους που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας για την παρουσία σας και πάντα τους συμμόμενους ήρωες. Ευχαριστώ πολύ. Πατέρα Θεολόγο, που βρίσκεται σήμερα εκ μέρους του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριε κύριε Ιερονύμου μαζί μας, να χαιρετήσει την εκδήλωση. Δεν θα ήθελα να προσφωνήσω, έχει γίνει ήδη η προσφώνηση. Θέλω να μεταφέρω τις ευχές και την ευλογία του Μοντεριωτά του Αρχιεπισκόπου μας, κύριε Ιερονύμου, που καλωσορίζω τους εκλεκτούς αδελφούς, και να πω συγχαρητήρια για όλη αυτή την προσπάθεια και ιδιαίτερα στους ομιλητές που θα μας δώσουν να κατανοήσουν γιατί αυτά τα πρόσωπα έγιναν ήρωες. Και τι σημαίνει ήρωας σήμερα, ένα γεγονός το οποίο πολλές φορές το ξεχνάμε. Είμαστε όλοι συνδεδεμένοι ιντερνετικά και έχουμε ξεχάσει να μπορούμε να βλέπουμε λίγο το παρελθόν. Γι' αυτό, κύριε Δήμαρχε, περιμένουμε πολύ έτσι
χαρά την παρουσίαση, γιατί ξέρουμε πάντοτε ότι κάθε παρουσίαση που κάνετε είναι πάρα πολύ σημαντική και με τον απλό τρόπο, για να δούμε αυτούς τους ανθρώπους μας, οι οποίοι έδωσαν το αίμα τους, έδωσαν την ζωή τους, τι ήταν εκείνο το οποίο τους έδωσε τη δυνατότητα να έχουν αυτή την μαρτυρία. Υπερπίστεως, υπερπατρίδος. Σας ευχαριστώ πολύ, δεν συγχαρούμε τον κύριο Πρόεδρο, το Διοικητικό Συμβούλιο και ευχόμαστε καλό υπόλοιπο της Αγίας του Μεγάλης Τεσσαρακοστής και καλή Ανάσταση σε όλους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε θερμά. Και να καλέσω στο βήμα τον ετησιμολογιώτο τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωάννη Κλειδί, απόγονο του ήρωα, που είναι εδώ μαζί μας εκ μέρους του Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Καλησπέρα. Έχω την ξεχωριστή τιμή και χαρά να βρίσκομαι εδώ ανάμεσά σας και αισθάνομαι ότι βρίσκομαι στην οικογένειά μου, καθώς η μισή έδωσα τουλάχιστον είναι κλειδίδες. Και αυτό μου δίνει ιδιαίτερη χαρά και πραγματικά συγκίνηση, καθώς όταν μου έγινε η πρόταση από τον Επίσκοπό μας στο Ρέθυμνο, μου λέει ότι με καλέσει σε μια εκδήλωση στην Αθήνα και μου λέει ο καπετάνης Κυριανός Κλειδής, εσύ θα πας. Μου λέει, ταιριάζει. Το ήξερα βέβαια για την εκδήλωση. Ο επίσκοπός μας κάτω στο Ρέθυμνο έχει αποδείξει αυτά τα δύο χρόνια περίπου πήρα κοντά μας ότι αγαπάει την ιστορία και τους ανθρώπους που τη γράφουν. Και έχει μάθει να τους τιμάει και μάλιστα ιδέα του δέοντος. Με πάθος θα έλεγα. Ήθελε πολύ να βρίσκεται σήμερα εδώ κοντά μας, αλλά οι πολλές υποχρεώσεις των ημερών δεν του το επέτρεψαν. Και πιστέψτε με, ο δεσπότης μας στο Ρέθυμνο τρέχει πολύ. Τρέχει πολύ και σε πολλούς στόχους. Θα ήταν σίγουρα και εδώ πέρα, λοιπόν, οι συνθήκες το επέτρεπαν. Όμως, επειδή δεν το επιτρέπουν, βρίσκομαι εγώ εδώ με χαρά, με συγκίνηση και με αυτή την διπλή ιδιότητα. Να μεταφέρω την ευχή και την αγάπη και τον χαιρετισμό του επισκόπου μας στο Ρέθυμνο, του κυρίου Προδρόμου, και ως απόγονος του καπετάνης Κυριανού Κλειδί, να βρίσκομαι και εγώ σε αυτή την εκδήλωση, η οποία πραγματικά με ανασκεπτά, έτσι, δημιουργεί παράξενα συναισθήματα, διότι η πρώτη μου γνωριμία και επαφή με τον καπετάνης Κυριανού Κλειδί ήταν αυτή η φωτογραφία που είναι πίσω μου. Αυτή η πραγματικά ευκαιρική μορφή που ο καπετάνης Κυριανού Κλειδί κοσμούσε το μαραγκούδικο του πατέρα μου, Γεωργίου Κλειδί, του μακαρίτη πατέρα μου, ο οποίος πάνω από τον πάγκο της μαραγκοδουλειάς του είχε σε μια μεγέθη κορνίζα, η οποία σχεδόν άγγιζε το μέγεθος του καπετάνης Κυριανού Κλειδί, 2 μέτρα περίπου. Πιο μεγάλη ήταν η κορνίζα από το μαγαζί του πατέρα μου. Είχε λοιπόν και αυτή την κορνίζα και τη φωτογραφία του καπετάνης Κυριανού Κλειδί και κάθε φορά που πήγαινα εγώ μικρό παιδί, μιλάμε για τη δεκαετία του 80, στα χρόνια μου τα δημοτικά, πάντα αυτή η μορφή με συνέταρνε. Σκεφτούσα και μια συγκίνηση στην καρδιά μου, χωρίς να μπορώ κι εγώ ίδιος να την προσδιορίσω, εγώ έπανα αυτόρμητα. Και αυτό που έχω κρατήσει από τη σχέση που είχε ο πατέρας μου, ο Μακαρίτης, με τον καπετάνη Στυλιανό Κλειδί, είναι ότι όταν αναφερόταν ο πατέρας μου στον καπετάνη Στυλιανό Κλειδί ή όταν θυμάμαι τον πρωτορώτησα, ποιος είναι αυτός πατέρα εκεί πάνω, δάκρυσε. Ο πατέρας μου δεν δάκρυσε αυτό. Είχε έτσι έναν υπέρμετρο εγωισμό, αυτόν τον καλό εγωισμό και δεν δάκρυσε εύκολα. Δεν ξέρω αν είναι χούι ή συνήθεια των κλειδίδων. Οι κλειδίδες που είμαστε μέσα το ξέρουμε καλύτερα ίσως. Αλλά ο πατέρας μου δεν συνήθιζε να δάκρυσε εύκολα και να κλαίει πολύ πάνω περισσότερο. Όταν λοιπόν του έλεγα ποιος είναι αυτός, λέει ο καπετάνιος. Λέω, πατέρα, τι σημαίνει καπετάνιος, τιμή και αξίες. Αυτές τις δύο λέξεις έχω κρατήσει από τον πατέρα μου ως παρακαταθήκη, βλέποντας τον ίδιο να μιλάει με συγκίνηση για τον καπετάν Στυλιανό Κλειδί. Και όσο περνούσαν τα χρόνια και μεγάλωνα και έπαιρνα το γυμνάσιο και στο Λύκειο, ένας άλλος κλειδί που είναι εδώ ανάμεσά μας,
με διεισδυτική και διορατική εσημαρτιά, έγραψε ένα υπέροχο βιβλίο που πρέπει να παραφέρουμε και αυτό, για τον καπετάν Σκυριανό Κλειδί και όλα τα γεγονότα της εποχής εκείνης, ο Κώστας ο Κλειδής, που είναι κάπου εδώ ανάμεσά μας. Αλλά δεν έχει σημασία τόσο πολύ αυτό. Σημασία έχει ότι άρχισα λοιπόν και εγώ σιγά να ξεκινήσω τα βιβλία της ιστορίας για να γνωρίσω αυτόν τον πρώτο νόμο για τον οποίο καμάρωνε ο πατέρας μου και σήμερα καμαρώνω και εγώ. Και με αισθήματα πραγματικά συγκίνησης και με αισθήματα έτσι πατριωτικά, θα έλεγα έντονα, αντιμετωπίζω ξανά την πατρίδα εδώ πίσω μου, γιατί από τότε, από τα χρόνια του Δημοτικού, συνοδεύει τη ζωή μου. Και νομίζω, αγαπητοί μου, ότι αν η σημερινή εκδήλωση έχει ένα στόχο, αυτός θα είναι τόσο πολύ να γνωρίσουμε τους καπετάνιους αυτούς. Είναι δύσκολο να τους αγγίξουμε. Το να προσπαθήσεις και να προσπαθήσουν, είμαι σίγουρος από ό,τι γνωρίζω καλά, οι εκλεκτοί ομιλητές να αγγίξουν έτσι ψέγματα από την ψυχή και την καρδιά αυτών των ανθρώπων, είναι βέβαιο ότι δεν θα μπορέσουμε ποτέ να πούμε στο βάθος της. Διότι πολύ απλά ίσως πρέπει να ζήσουμε καταστάσεις και στιγμές τέτοιες για να δούμε πραγματικά ποιος είναι καπετάνιος. Όμως νομίζω ότι η σημερινή εκδήλωση έχει και έναν άλλο στόχο. Να μπορέσουμε όλοι μας τελικά, φεύγοντας από εδώ, να πάρουμε το μεγάλο μήνυμα ότι και η ζωή έξω χρειάζεται καπετάνιος. Όπου ο καθένας έχει ταχθεί. Εγώ ως παπάς, ο πατέρας Θεοδόρος μας, ο πατέρας Παναγιώτης, που άγουν την κατεγωγή του σκεφτεί από την Κρήτη, εκεί από τα μέρη αυτά τα ιστορικά του Αγίου Βασιλείου, όλοι, ο καθένας που είναι εδώ μέσα, νομίζω ότι έχει ανάγκη να πάρει τα μηνύματα αυτών των ανθρώπων και να τα κάνει δικά του μηνύματα και να τα μεταφέρουμε στη δική μας προσωπική ζωή και να βγούμε έτσι έξω καπετάνιοι της ζωής και στα μετερίζια που η ζωή μας έχει τάξει και ο Θεός έχει επιτρέψει να διακολούμε. Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν, καταφέρω και τη δική μου αγάπη και τον χαιρετισμό στην εκδήλωση αυτή. Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο για την τιμητική πρόσκληση. Καταφέρω λοιπόν και την ευχή και την αγάπη και του Δεσπότη μας, ο οποίος, επαναλαμβάνω, θα ήθελε πολύ να είναι εδώ, γιατί ξέρει ο Δεσπότης μας να τιμά. Πιστέψτε με αυτά τα δύο χρόνια που είναι κάπου κοντά μας, ξέρει να τιμά την ιστορία και τους ανθρώπους της. Αλλά δεν μπορεί να είναι σε πολλούς τόπους ταυτόχρονα. Και έτσι λοιπόν να ευχαριστήσω τον κύριο πρόεδρο και όλους τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας που σήμερα κάνουν αυτή την υπέροχη τελετή για να μπορέσουμε όλοι να φύγουμε καλύτεροι και με πιο γενναίο το πρόβλημα της ψυχής μας στον αγώνα της ζωής που δίνει ο καθένας από εμάς. Να πάνε όλα καλά. Τιμή και αξίες, όπως πολύ σωστά είπατε, μας μεταφέρατε κι εσείς εδώ και να μεταφέρετε και τις δικές μας ευχαριστίες στον Δεσπότη. Κύριος Μανώλης Χνάης, βουλευτής ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Ρεθύμνου, μαζί μας. Ευχαριστούμε για την τιμή, τον δικό σας χαιρετισμό. Καλησπέρα σας από μένα. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Θαμβίλου Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, Συλλόγου Πρώην Υπεργασία Αζού Βασιλείου για την πρόσκληση στην αποψινή εκδήλωση τιμή και εκτίμη δύο συναδελφών μα. Είμαστε όλοι εδώ να αποδώσουμε χώρο τιμή σε δύο ήρωε, τον Στυλιανό Κλειδί και τον Χρήστο Μακρύ, οι οποίοι έδωσαν τη ζωή του πολεμώντα με γενναιότητα στον Μαζεμονικό και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τιμώντα πρώτα απ' όλα τον ιδιαίτερο τόπο του και κατ' επέκταση την ίδια του. Η θυσία όλων αυτών των ανθρώπων είναι η ιστορία του χθες που χαράζει την νεότερη ιστορία. Γι' αυτό και ως χώρα αλλά και ο καθένας ξεχωριστά έχουμε υποχρέωση να αγωνιζόμαστε και να διεκδικούμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ και συγχαρητήρια στους διοργανωτές. Ευχαριστούμε πολύ τον βουλευτή μας. Και από την οικογένεια Κλειδί βρίσκεται εδώ ο Στέλιος Κλειδής του Χαρίτη μου. Παρακαλώ να χαιρετήσει και εκείνος ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα σας. Μαυροφετρίτο Γερακιό. Γεράκι.
Διδάχνουν, εισέψαν, νερά και αυταγενή. Στα κριτικά στραχόβροντα τα ψήφιου να πετούν. Στο Δρίστο και στο Μέτσο, στα χιονισμένα όρια, για να θεωρούνται τις γενιές τους σαν τα αγριοκούλια. Λεύτερες να διαβαίνουν, λεύτερες να ορίζουν. Γερά και αυταγενή. Αγαπητοί συγχωριανοί, συμπατριώτες και φίλοι μας, η οικογένειά μας έτσι διέσωσε το πώς η λαϊκή μουσα δήλωσε την απάντηση των δύο αρχηγών στο θάνατό τους. Δύο μορφές καθώς θυμώνται, ανιστορούνται και μνημονεύονται, συναπαντώνται και συμπορπαντούν στο σκληρό αγαπητισέντοξο παρελθόν. Σε τούτο το ειρηνικό, αλλά ασταθέστατο παρόν και στο μέλλον που προσβλέπουμε αισιόδοξα. Οι δύο μορφές συνενώνουν τις δικές τους αξίες, τους δικούς τους αγώνες, τη δική τους πίστη και θυσία, χρόνους, τόπους και ανθρώπους. Συναπαντούν και συμπορπατούν. Συμπορπατούμε κι εμείς, ξοπίσω τους, σε χρόνους, τόπους και ανθρώπους. Νοέμβρη μήνα η Πεφτεριά αυλάκωσε το χιόνι. Μέτσοβο, Δρίσκο και Καρακές. Τα όρια μεγαλούν. Φνάρια βαθιά ολιμερής και γονικής μας φέρνουν. Ειδής να κρίσει. Οι γενναίες και χρόνοι που ξεχανίζουν χτυπούν τα ούλα, τραγουδούν. Με δίδε τι χτυπούν. Σας ευχαριστούμε όλους σας. Εμείς σας ευχαριστούμε για την τιμή. Τελειώνοντας να πούμε ότι έχουν στείλει μηνύματα για καλή επιτυχία της εκδήλωσης ο πρώην Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου κ. Μιχάλης Σαμπανοβεριτάκης και ο Αντιπρόεδρος Αλίου Πάγου κ. Δημήτρης Κυριτσάκης. Ποιοι τώρα που περάσαμε στα φάρορα της νύχτας και ακούστηκε το διάβα τους και ανατρεχιάζει ο κόσμος, ξυπνούν τα λιόνια ψηφολιές. Και τα στοιχιά ξυπνούνε, ο καραβί της συνογής και ο κλειδής συνάδελφος, ο Νικολούδης και ο Μακρύς. Η ριζίτικη ομάδα Έγαγρος θα μας πει με το δικό της μοναδικό τρόπο το ριζίτικο που μόλις ακούσαμε.
Και μπορεί η κυρία σα εδώ πέρα, πατέρα, και γκρι να είστε πιο πολύ, αλλά νομίζω
ότι και οι συνεχιστές του Χρήστου αφήσανε το πόλη του στο παλιό μας και έτσι μπορεί να είναι πολύ του, μπορεί να μην έχουν το όνομα, όπως και εγώ δεν το έχω. Αλλά πιστεύω έχουν κάποια κομμάτια από την ψυχή του Μακρύ, τα οποία καλό είναι να τα θυμίζουμε. Τώρα η αλήθεια είναι ότι ο Παπακλειδής, ο Παπακλειδής λοιπόν είπε κάτι που σκεφτόμουν όταν με προκάλεσε να απευθύνω σε ένα χαιρετισμό ο Μανώλης Μουρδάκης και ήταν το τι είναι ο ήρωας και τι είναι αυτό που πρέπει να θυμόμαστε όπως το είπατε εσείς στα καθημερινά μας. Εγώ σαν παιδί, γιατί όπως έβλεπε τεράστια την εικόνα ο Παπακλειδής του καπετάνιου της Τελιανού, έτσι έβλεπα και εγώ του θείου μου, του Χρήστου. Και προσπαθούσα να καταλάβω τι είναι ο ήρωας. Δεν αυτό που μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο να πάει να χάσει τη ζωή του στα 32 του παλικάρι με την μάνα του χείρα. Δεν μπορούσα να το καταλάβω. Μάλλον ξεκίνησα κάπως αλλιώς. Γιατί σαν παιδί ήταν κάπως αυτόματο για μένα στην οικογένεια. Η υπερηφάνεια και αυτού του τύπου ηρωισμός θεωρούνταν σαν μια αυτονόητη πραγματικότητα. Οπότε στην αρχή δεν είχα τέτοιες αμφισβητήσεις. Μετά μπερδεύτηκα και μετά σκέφτηκα ότι ο ηρωισμός δεν είναι ατυχαίο πράγμα. Γίνεται επειδή το θες και το αναγνωρίζεις. Αυτό το πράγμα που κάνει ήρωα το Μακρύ στα δικά μου τα μάτια ή στη δικιά μου την ψυχή είναι από πού ξεκίνησε και πού έφτασε. Έφτασε σε αυτό που λέμε εμείς ηρωικό θάνατο, αλλά στο μεταξύ ένα παλικάρι από ένα χωριό κάτω από τα Θαράκια που δεν είχε μήτε δρόμο κατόρθωσε να σπουδάσει, να περάσει στο πανεπιστήμιο, να πολεμήσει για την ελευθερία της πατρίδας του, να γίνει διδακτορικός φοιτητής και απόφοιτος στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου, να γίνει φοιτητής στο Πανεπιστήμιο. Όλα αυτά τα πράγματα ήταν πράγματα που του τα δώσει η πατρίδα, όπως τότε ήταν, στην οποία και η Εκκλησία με το σχολαρχείο του Κυσού τότε πολλά πατήματα έδωσε σε αρκετούς ανθρώπους. Και αυτή η πατρίδα τον έκανε να γίνει ένα πράγμα πολύ μεγαλύτερο από αυτό που θα μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι θα ήταν. Αυτός λοιπόν είναι ο ηρωισμός, τον οποίο εγώ θεωρώ ότι πρέπει να τιμούμε, ακριβώς για να θυμόμαστε στα μικρά πράγματα που έχουμε, ότι ένα παλικάρι από ένα μικρό χωριό στα νότια της Κρήτης, κάτω από τα Θαράκια, μπορεί να γίνει ο Χριστός ο Μακρύς. Σας ευχαριστώ όλους που είστε εδώ. Εμείς σας ευχαριστούμε για την τιμή. Ελάτε εσείς ηρωικοί της Κρήτης πολεμάρχοι, Τσιπήρου σταυραϊκοί και μακεδονομάχοι, Ρούβα και βάρδα και κλειδί και φίδι και καούδι, Κατσίγαροι και πούλακα, σκουντρί και νικολούδι, και καραβίτι και μακρύ, σκαλίδι μαυρογένι, μπολάνι και καλογερί, γαλάνι, σεημένοι, ψυχές μεγάλες με τιμή, σαγόνες αγιασμένες, τσιμάνας Κρήτης οι γενιές, οι χειροδοξασμένες. Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια. Δάσκαλός τους, ο Θοδωρής Τσόπος, πρόεδρος της Αδελφότητας. Παίζει ο Θοδωρής Κορδουλάκης με το συγκρότημά του.
στείλατε στον αγώνα τον αρχηγό Στέλιο Κλειδί, να σας θυμά αιώνια. Για τον αρχηγό ήρωα Στυλιανό Κλειδί από τα Μπουσελιανά Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου θα μας μιλήσει ο Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, κ. Στυλιανός Μαμαλάκης, καθηγητής μαθηματικός. Νομίζω όταν μιλούν τα νιάτα, εμείς οι υπόλοιποι πρέπει να σιωπούμε. Διότι αυτή είναι η παρακαταθήκη της ιστορίας και του πολιτισμού που οφείλουμε όλοι να μεταλαμβατεύσουμε. Άγιοι πατέρες, πρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων, σωμάτων ασφαλείας, κύριοι πρόεδροι, εκπρόσωποι πολιτιστικών συλλόγων και φορέων, συντοπίτες και συντοπίτησες, η χώρα μας που πλέον συμπλήρωσε δύο αιώνες από την Επανάσταση του 1821 και την απελευθέρωσή της με ένας τόπος γεμάτος με ειδικά πρόσωπα και ημερομηνίες, το πώς κάθε γωνιά της έχει τη δική της ιστορία που είναι γραμμένη με αίμα και θυσίες. Η απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό ήταν ένας μακρύς, δύσκολος και ματωμαμένος αγώνας που συντελέστηκε σε μεγάλο βάθος δηλώνουμε με πολλούς πρωταγωνιστές. Ξέρετε, σε αυτήν την ιστορία και σε αυτήν την πορεία υπάρχουν ηρωικές μορφές γνωστές σε όλους που έχουν καταγραφεί στη συλλογική μνήμη και τους τιμούμε με κάθε αφορμή. Υπάρχουν όμως και εκατοντάδες αγωνιστές που διαφέρουν τις προσοχές των πολλών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όχι γιατί έκαναν κάτι λιγότερο από τους άλλους, κάτι λιγότερο σημαντικό ή ηρωικό, ούτε γιατί η γενναιότητα και το πάθος τους για την ελευθερία δεν είναι αξιομνημόνευτα, αλλά γιατί η λύθη του χρόνου έχει καλύψει τα ίδια και τη διαδρομή τους. Αν και το ιστορικό αποτύπωμά τους υπήρξε καθοριστικό για την απελευθέρωση και τη συνολική πορεία υλοποίησης των εθνικών μας στόχων. Για μια τέτοια προσωπικότητα, λοιπόν, συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ. Για ένα κριτικό ήρωα που η ανδρεία και το πάθος του για την ελευθερία ήταν παροιμιώδη. Ο καπετάν Στυλιανός Κλειδής υπήρξε μια εμβληματική μορφή του μακεδονικού αγώνα. Διαβάζοντας το βιβλίο, προαναφέρθηκα με τη λάμψη στα μάτια του Κώστα Κλειδί, μου αποκαλύφθηκε το μεγαλείο, η ανδρεία, η αξία ενός ήρωα που στις μέρες μας λίγοι μνημονεύουν. Ξέρετε, συνειρμικά μου ήρθε στο μυαλό ο καπετάν Μιχάλης, όπως τον περιγράφει ο κορυφαίος Νίκος Καζαντζάκης. Ατρόμητος, αγέροχος, ασυμβίβαστος, παθιασμένος για την ελευθερία, να λέει «Θα πεθάνω ελεύθερος, γιατί σε όλη μου τη ζωή πολέμησε για την ελευθερία». Αυτό ενσαρκώνει ο Στυλιανός Κλειδής. Ένας μεγάλος ήρωας, λοιπόν, που γεννιέται στα Ψηλιανά, τόπο κατηγωγής του αείμνους του πατέρα μου, της επαρχίας Αγίου Βασιλείου, στο Ρέθυμνο, το 1870. Ήταν γιος του Γεωργίου Κλειδί και της Μαρίας Μπίκη από Σφακιά. Μεγαλώνει με ιστορίες ηρωισμού και αυταπάτηση προγόνων. Σπουδάζει στη σχολή του Αγίου Πνεύματος στο Κισό μια κοιτίδα της ιστορικής συνείδησης και της μνήμης. Είναι ένας πανύψηλος, γεροδεμένος άντρας και αγμένος από το υλικό των ηρώων. Το αποδεικνύει από νωρίς, όταν συμμετέχει ενεργά στους ξεσηκωμούς του 1895-1897 σε μια σειρά συγκρούσεων ενάντια στην Τουρκία αυθαιρεσία και καταπίεση. Αποφυτά από τη διδασκαλία λοιπόν του Κισού και διορίζεται δάσκαλος σε σχολείο του Ρεθύμνου το 1900.
Είναι η εποχή που αρχίζει ο μακεδονικός αγώνας μεταξύ κυρίως ελληνικών και βουλγαρικών ενόπλων κομιτατζίδων στην περιοχή της Μακεδονίας, η οποία όπως και η Κρήτη ήταν ακόμη τότε τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο Στυλιανός λοιπόν Κλειδής διακατέχεται από το πάθος του απελευθερωτικού αγώνα και δεν μπορεί να εξετάσει. Τον Αύγουστο λοιπόν του 1904 πηγαίνει στη Μακεδονία με την πρώτη εθελοντική ομάδα του μακεδονικού αγώνα και πολεμά με αρχηγό τον Θήμιο Καούδη. Θα το ξανακάνει άλλες 7 φορές μαζί με τα σώματα εθελοντών που οργανώνει ο ίδιος. Σε αυτή λοιπόν την εθνική προσπάθεια για την απελευθέρωση των Μακεδόνων έχει αφιερωθεί ολοκληρωτικά ψυχή και σώμα. Σε μια μάχη κοντά στα Σκόπια τραυματίζεται σοβαρά. Συλλαμβάνεται ύστερα από προδοσία και φυλακίζεται στο μοναστήρι. Τον βασανίζουν απάνθρωπα, αλλά δεν λυγίζει. Καταφέρνει να αποδράσει και επιχειρήσει. Αυτή η μεγάλη σωματική και ψυχική δοκιμασία δεν το πτωεί. Αντιθέτως, το πεισμόνει. Συγκεντρώνει ξανά τις και επιστρέφει στο μέτρο. Είναι η εποχή που οι τσέπες και οι κομιτατζίδες εξορμούν στη Μακεδονία και καταστρέφουν τα ελληνικά χωριά. Για να έχουμε μια εικόνα της εποχής εκείνης, θα σας πω ότι το 1903, σύμφωνα με τις διεθνείς εκθέσεις, δρούσαν στη Μακεδονία εντελώς ασύντοτες 90 ομάδες κομιταρτζίδων, με συνολικά 2.700 άνδρες και περίπου 10.000 όπλων. Οι Τούρκοι λοιπόν που τους καταδιώκουν, ολοκληρώνουν τις καταστροφές των χωρικών, αυξάνουν τον φόβο, την ανασφάλεια και την δυστυχία των Ελλήνων, ειδικά της Δυτικής Μακεδονίας. Μετά το θάνατο του Πάπου Μελά, στις 14 Οκτωβρίου του 1904, έρχονται στο προσκήνιο οι Κρήτες, οι καπετάνοι, με τα εθελοντικά σώματα του μακεδονικού αγώνα. Βγαίνουν μπροστά μορφές, όπως ο Γιώργος Κατεχάκης, ο θηλυκός υπολοχαγός Γιώργος Τσόντος ή καπετάν Βάρδας, που εξελίσσονται στη συνέχεια σε αρχηγούς του αγώνα. Ο Στυλιανός Κλειδής, ο οποίος πλέον δεν ασκεί το επάγγελμα του δασκάλου, συνεχίζει τον αγώνα. Το 1906 χάνει όλους τους άνδρες του στη μάχη, στο φορτίο Ψαράδες, στην Πρέσπα και επιστρέφει μόνος στους φορέχνους. Έχει όμως πλέον καταξιωθεί στη συλλογική συνείδηση της κοινωνίας ως ένας ήρωας, τόσο στο Ρέθυμνο όσο και στη Μακεδονία. Και γι' αυτό του απονέμεται παράσημο, ενώ πολεμά με 84 άνδρες επί 11 μήνες, το 1907. Με την κήρυξη των Βαλκανικών πολέμων, το 1912 αναχωρεί για τη Βόρεια Ελλάδα, επικεφαλής του μεγαλύτερου εθελοντικού σώματος, αποτελούμενο από 250 εθελοντές, μεταξύ των οποίων 8 κάτοικοι των Αμπουσιλιανών, που είναι ο Γιώργος Παπαδάκης, ο Λάβρος Νικητάκης, ο Μάρκος, ο Δημήτρης και ο Μανώλης Κουρμούλης, ο Στάθης Αντωνάκης, ο Γιάννης Μαμαλάκης και ο Μανώλης Κουταλάς. Θα μου επιτρέψετε εδώ να κάνω μια μικρή παρένθεση, να ανοίξω μια μικρή παρένθεση με μια προσωπική αναφορά στη μνήμη των δικών του προγόνων. Ο Γιάννης Μαμαλάκης ανταποκρίθηκε τότε αμέσως στο κάλεσμα του Στυλιανού Κλειδή. Εντάχθηκε στο εθελοντικό σώμα και πολέμησε στο πλευρό του, στο μέτσο του. Ήταν μάλιστα από τους ελάχιστους που επέστρεψαν σώοι από εκείνο το πόλεμο. Η οικογένεια Μαμαλάκη όμως βοήθησε ποικιλοτρόπως στον αγώνα. Όταν συγχρονιανή του Κλειδί υπήρξαν από τους βασικούς πνευματοδότες. Από την Αμερική, όπου πολλοί εξ αυτών είχαν κατασταθεί όμως μετανάστες.
χρηματοδότησαν όχι μόνο τις εκστρατείες του, αλλά και το κοινωνικό έργο που προσέφερε στο Ρέθυμνο, σπουδάζοντας νέους και ενισχύοντας οικονομικά άπλους και ανίποτους. Ας επιστρέψω λοιπόν και πάλι μετά από αυτή τη μικρή παρένθεση στο σχέδιο του Υπουργείου, ο οποίος μετά τη δίνη των Βαλκανικών πολέμων στέλνεται τώρα μαζί με τους ηρωικούς εθελοντές του να πολεμήσει στην Ήπειρο. Στις 31 λοιπόν Οκτωβρίου 1912, στη θηλυκή μάχη του Μετσόβου, η προσφορά των Βαλκανικών στη μάχη και κυρίως της ομάδας του Φιλιανού Κλειδί είναι τόσο μεγάλη, ώστε ο κατάλληλος καπετάνιος να θεωρείται απελευθερωτής του Μετσόβου. Αν και σε αυτή τη σύγκρουση πολέμησαν και άλλα εθελοντικά σώματα και τακτικό στρατός. Ιδιαίτερα θα ήθελα να μνημονεύσω την Ανδρέα του σώματος και σαμιτών του Εμμανουήλ Παλαντίνου. Είναι μια δύσκολη άνηση και μεγάλη σημασία μάχη αυτή. Ο Εσάν Πασάς των Ιωαννίνων στέλνει στο Μέτσοβο για την ενίσχυση της τουρκικής φρουράς 500 καλβανούς υπό τον αδίστακτο ταγματάρχη Μπεκίρ Αγά. Τα τμήματα όμως των Βρετών παίρνουν εντολή να κινηθούν νύχτα και να ενισχύσουν τη φρουρά του Μετσόβου. Φτάνουν στο Μέτσοβο. Συμμετέχουν στην κατάληψη του νεκροταφείου και στη συνέχεια κυνηγούν τους Τούρκους μέσα στην πόλη. Αξίζει να αναφέρουμε εδώ ότι το Μέτσοβο την εποχή εκείνη είναι το τρίτο σημαντικότερο κάστρο της Υπήρου. Η απελευθέρωσή του είναι κέρυας και αποφασιστικής σημασίας. Όπως λοιπόν καταλαβαίνουμε, η κύρια μάχη για την κατάληψή του είναι ιδιαιτέρως δύσκολη. Διαρκεί 5 ολόκληρες ώρες. Το Μέτσοβο τελικά απελευθερώνεται. Ο ενθουσιασμός των κατοίκων απερίγραπτος. Βγαίνουν από τα σπίτια τους. Τυχούν χαρμόσα τις καμπάνες και αποθεώνουν τους νικητές. Την επομένη, 1η Νοεμβρίου του 1912, τελείται πανηγυρική δοξολογία στο Ναό της Αγίας Παρασκευής. Οι απλοί πολίτες ζουν ένα όνειρο, ενώ οι πολεμιστές ανησυχούν, δεν εφησυχάζουν και παραμένουν επιποδός πολέμου, καθώς περιμένουν τουρκική αντεπίθεση για την ανακατάληψη της πόλης. Την επόμενη μέρα όμως, στις 2 το μεσημέρι, ακούγονται πυροβολισμοί από το ύψωμα του Προφητηλία, βόρεια του Μετσόβου. Οι πολιτοφύλακες του υψώματος Γιάν Καρακόλ ειδοποιούν για την αντεπίθεση των Τούρκων. Διατάσσεται άμεση ανασύνταξη όλων των δυνάμεων. Τα εθνωτικά σώματα των Κρητών παίρνουν και πάλι κέρυες θέσεις για μια νέα μανιασμένη μάχη. Αυτή όμως θα είναι η τελευταία για το Στυλιανό Κλειδί. Στις 10 Νοεμβρίου του 1912, στη μάχη λοιπόν του Προφήτη Ηλία πέφτει νεκρός από τούρκικα βόλια, ηρωικά μαχόμενος, καθώς οι Τούρκοι επιχειρούσαν να καταλάβουν το μέσο. Αγριεμένοι, οι άντρες του Κλειδί για τον άδικο θάνατο του αρχηγού ορμούν ασυγκράτητοι, σπάνε την πόρτα της εκκλησιάς, εγκλωβίζουν και εκτελούν περίπου 20 Τούρκους, ενώ συνεχίζουν την καταδίωξη εχθρών μέχρι το τέλος της ημέρας. Τελικός απολογισμός της μάχης, απώλειες Ελλήνων. 5 νεκροί, 12 τραυματίες. Απώλειες Τούρκων, 72 νεκροί, 100 τραυματίες και 3 εκμάλωτοι. Ξέρετε, η αποφασιστική αυτή μάχη του Προφήτη Ηλία στην ουσία εξφραγίζει οριστικά τη σωτηρία του Μετσόβου. Την επόμενη μέρα, 11 Νοεμβρίου, οι ηρωικοί νεκροί μεταφέρονται στην πόλη. Ένας αρχικός αγωνιστής του σώματος του Λιδί λέει για τον ηρωικό αρχηγό του. Επήγα στο σχολείο και είδα νεκρό τον αγαπητό μας Στέλι. Τον είχαν εξαπλώσει επάνω σε ένα μαθητικό θρανίο.
και εκεί το μέγας. Οι πόδες του με τα βαρέα υποδήματα εξήχαν και η κεφαλή την οποία τόσων ευγενών φιλοδοξιών σκέψης την είχαν τρικυμίσει, ανεπάβετο εις πρόχειρον προς κεφάλι. Με τσοβίτησε, προσερχόμενη θρυνούσε, προσεχόλου ανημένα αγιορκέρια και τον υποσκυνούσε. Η κηδεία του Σιλιανού λοιπόν κλειδί και το τεσσάρο παλικαριό του έγινε στις 10 το πρωί στο ναό της Αγίας Παρασκευής. Συγκινητικό λόγο εκφωνεί ο Χρήστος Μακρύς, ο οποίος αναλαμβάνει και την αρχηγία του σώματος κλειδί και σκοτώνεται ύστερα από λίγες ημέρες στις 29 Νοεμβρίου στο ύψωμα του Βρίσκου του χωριού Μάζια στην προσπάθειά του να κυριεύσει ένα τουρκικό κανόνα. Ο Στυλιανός Κλειδής ήταν μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Ένας παθιασμένος, ακούραστος και απτόητος πολεμιστής ελευθερίας. Το άφησε, όπως και όλοι οι άλλοι ήρωες, ανεξίτηλο το στίγμα. Σε όσους τον γνώρισαν, σε όσους αγωνίστηκαν μαζί του, αλλά κυρίως σε όσους ελευθερώθηκαν χάρη στην αυτοθυσία, γιατί αυτό έχει τη μεγαλύτερη αξία. Αυτό νομίζω ότι αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο ο θεολόγος Μόδης Πέρτσαλης, που έγραψε χαρακτηριστικά: «Μέγα πένθος ο γδούρκος της πτώσεώς σου, προκάλεσε στον ευγενή και ευγνώμονα λαό του Μετσόβου, ως της έβλεπε εν σύ το σωτήρα του Λιθεροδίτου». Σήμερα λοιπόν, 112 χρόνια από το θάνατο Στυλιανού Κλειδί, είναι μια ευκαιρία να ξαναθυμηθούμε λοιπόν τα κατορθώματά του. Είναι αλήθεια ότι η εθνική προσφορά του καπετάν Κλειδί δεν λησμονήθηκε. Το 1936 δημιουργήθηκε από τον εξοργιστικό σύλλογο Μετσοβουτών μνημείο Πεσότων στον τόπο της θυσίας του. Υπάρχει ακόμα οδός και προτομή του στην κεντρική πλατεία Κρητών Λυρών του Μετσόβου, που έγινε με δαμάτι των Μετσοβητών το 1992. Υπάρχει δρόμος και στην πόλη των Ιωαννίνων. Και βέβαια, τιμήθηκε και στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κρήτη, όπου η μνήμη του παραμένει άσβεστη. Προτομή του υπάρχει στα Ψελιανά από το 1968 και στο κήπο του Ρεθύμνου από το 1978. Στην πόλη, για όσους δεν το ξέρουν, υπάρχει δρόμος με το όνομά του, στην παλιά πόλη, στην Μικρά Παναγιά, όπου και διέμενε. Θα πρέπει να αναφερθώ εδώ ότι εξαιτίας αυτής της συγκλονιστικής θυσίας των Κρητών αγωνιστών τότε, μέχρι και σήμερα υπάρχουν ισχυροί δεσμοί ανάμεσα στους Ρεθυμνιώτες, με τους Μετσοβίτες και τους Γιαννιώτες. Από το 1982 και έπειτα υπάρχει στενή επαφή μεταξύ τους, με ανταλλαγή επισκέψεων και συνεργασίες σε μουσικό επίπεδο στις εκδηλώσεις που γίνονται προς τιμή των νεκρών αγωνιστών και με την ευκαιρία της επετείου. Για τέλος, κράτησα τα λόγια ενός συμπολεμιστή του, του Στυλιανού Κλειδί, ο οποίος διέσωσε στη μνήμη του ένα ποίημα της υπηρώτικης λαϊκής μούσας, που στις δύο πρώτες στροφές του αποτυπώνει, νομίζω, με λυρισμό και ακρίβεια την προσωπικότητα και την προσφορά του στον αγώνα για ελευθερία. «Κρήτες αντάρτες και αρχηγοί, και εσείς οι στρατιώτες, που σπάσατε στο Μέτσοβο τις σιδερένιες πόρτες. Κλαίτε τον καπετάν Κλειδί, ακούταν οι πρεπιά σας, αλλά σκοτώθηκε άφηκε μαχαίρι στην καρδιά σας». Σας ευχαριστώ πολύ.
ευχαριστούμε θερμά τον Δήμαρχο για την εμπεριστατωμένη ομιλία του και βλέπω πλησιάζουν οι κλικόλογες σκοπηλιές που μας έχουν έρθει από την Ήπειρο να μας τραγουδήσουν. Thank you.
αναφέρουμε λίγους από τους κυρίους που μας τιμούν απόψε με την παρουσία τους και σε λίγο τους υπόλοιπους. Δεν ακολουθώ το πρωτόκολλο, είναι με τη σειρά που είναι εγγεγραμμένη, ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Ο κύριος Τιτιλινάκης Αντώνης, πρόεδρος της Κρητικής Εστίας, κυρία Στεργίου Ελένη, από το Εξοριστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Μετσόβου, Μάτσιας Κωνσταντίνος, πρόεδρος του Πυροτικού Συλλόγου Πειραιά, ο κύριος Κλωθάκης Γεώργιος, ο πρόεδρος του Πορευτικού Συλλόγου Απτερέη, ο κύριος Κραουνάκης Νίκος, πρόεδρος Ομοσπονδίας Σωματείων Ομαρίου Αττικής, ο κύριος Τάκης Πρασάκης, πρόεδρος Ένωσης Κριτών Νέας Μύρνης, ο κύριος Παλάσαρος Τέλιος, πρώην πρόεδρος της Κρητικής Εστίας και πρόεδρος του Συλλόγου Βρυλισσίων, ο κύριος Μανούσακας Μανούσκος, πρόεδρος της Ένωσης Απαρταχούς Φακιανών και αντιπρόεδρος Παγκριτίου Ενώσεως, η κυρία Παπαδάκη Θεοδόρα, αντιπρόεδρος Παγκριτίου Ενώσεως Γυναικών, ο κύριος Λαντάκης Γεώργιος, πρόεδρος Συλλόγου Ρεφημιωτών Αττικής, ο κύριος Γκότσες Κώστας, εκπρόσωπος της Ένωσης Ιεράρχας, φαντάζομαι το Αρκάδιο δικαιωτό, η κυρία Βούρτση Ανδριάννα, αντιπρόεδρος Συλλόγου Αγίου Δημητρίου, ο κύριος Καραταράκης Νίκος, πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Κρητικού Τύπου, τους υπόλοιπους σε λίγο. Δύσκολα συναντά κανείς υπηγητή σε σώμα. Αυτός είναι ο Χρήστος ο Μακρύς, η μνήμη του αιώνια. Για τον αρχηγό ήρωα Χρήστο Μακρύ από τα σελιά Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου θα μας μιλήσει αναλυτικά ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Πρώην Επαρχίας Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, ο Πρέβελης, κ. Μανώλης Βρυδάκης, οικονομολόγος νομικός. Ξεκινήσω με μία ματινάδα που έχω γράψει το χωριό μου. Ό,τι και να πω για τα σελιά δεν θα με ρωτήσω. Ήρωες και επιστήμονες έχουν να παριθμίσω. Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που ήταν καλούμε να μιλήσω για ένα μεγάλο ξεχωριστό χωριανό μου, τον αρχηγό, ήρωα και ακαδημαϊκό δάσκαλο Χρήστο Μακρύ. Είναι πολύ μεγάλος ο σελιανός κατάλογος των ηρώων που θυσιάστηκαν για την ελευθερία από το 1821 μέχρι το 1948. Όμως ο Χρήστος Μακρύς είναι μια ειδική περίπτωση γιατί ξεχωρίζει η εθνοτική του προσφορά στην πατρίδα. Το χωριό του ήρωα Χρήστου Μακρύ είναι τα σελιά Ρεθύμνου και βρίσκεται 35 χιλιόμετρα από το Ρέθυμνο. Είναι χτισμένο στην νότια πλαγιά του βουνού Κρυολαρίτης σε υψόμετρο 280 μέτρα σε θέση με πανοραμική θέα προς τους κόρτους πλαγιά της ούδας του Ιδικού Πελάγους. Ανήκει στο Δήμο Αγίου Βασιλείου και είναι το τέταρτο πληθυσμιακά χωριό του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Πιθανόν να έχει χτιστεί περίπου το 1200 μετά Χριστό από συνένωση μικρών περιφερειακών οικισμών. Τα σελιά αναγράφονται το 1577 από τον Φραντζίσκο Μπαρότζι και από τον Καστοφύρα Κακάπ 174 ως Σεγλία με 209 κατοίκους. Οι σελιανικοί φημίζονται για την Ανδρία και την παλικαριά τους. Γι' αυτό έχουν αναδείξει από το 1821 μέχρι τη λήξη του εμφύλιου πολέμου 1948 δεκάδες οπλαρχηγούς που έπεσαν στα πεδία των μαγών για την υπεράσπιση της πατρίδας μας και την ελευθερία μας. Στα σελιά διεξήχθησαν δύο μεγάλες μάχες και οι δύο υπήρξαν νικηφόρες και έγραψαν ιστορία. Η μάχη στα Καρουμπίδια των Σελιών του 1867 και η δεύτερη ηρωική μάχη των Σελιών 14 1896. Σε αυτό το ιστορικό, ηρωικό και ένδοξο χωριό Σελιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου γεννήθηκε ο αρχηγός ήρωας
και ακαδημαϊκός δάσκαλος Χρήστος Νικολάου Μακρύς το 1880. Όλοι οι απόγονοί του οι Μακρύδες ήταν εγγράμματοι. Ο πατέρας ο Νικόλαος Μακρύς ήταν δήμαρχος του Δήμου Φίνικα Σελιά. Και ο αδερφός του πατέρα του Σπυρίδων Μακρύς υπήρξε επίσης δήμαρχος του ιδίου αρχαίου Δήμου. Άλλος αδερφός του πατέρα του, ο Μιχάλης Μακρύς, ήταν φαρμακοποιός και αργότερα πήγε στην Αίγυπτο. Και ένας άλλος πρόγονός του, του Χρήστου, ο Ιωάννης Μακρύς, ήταν ιατρός. Επίτευγμα για εκείνα τα χρόνια, τόσοι επιστήμονες από μία οικογένεια και η παράδοση των Μακρύδων συνεχίζεται. Ο πατέρας του πέθανε το 1893, μόλις 35 ετών. Έτσι ο Χρήστος Μακρύς σε ηλικία 13 ετών μπαίνει ορφανός και πολύ φτωχός. Ρώτησε τη μητέρα του αν θα καθίσει στο χωριό να καλλιεργεί τα κτήματά τους ή να συνεχίσει το σχολείο. Η μητέρα του χωρίς δεύτερη σκέψη του συστήνει να μάθει γράμματα. Φίτησε στα ελληνικά σχολεία στο Ηράκλειο Γελασίδη και αφού τελείωσε το γυμνάσιο το 1897 φίτησε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στη Θεολογική Σχολή. Όλο το διάστημα των σπουδών του εργαζόταν παράλληλα και το 1901 έλαβε το πτυχίο του με άριστα. Κατόπιν ετήσιός του διορίστηκε στην Κρήτη και δίδαξε στα σχολεία των Χανίων όπως και στη σχολή του Αγίου Πνεύματος της Ιεράς Μονής Αγίου Πνεύματος Κυσούρα Δήμου. Είχε αδελφό τον Ιωάννη, ο οποίος ήταν παπάς όταν υπηρετούσε ο Χρήστος στο Χανιά. Τον παρόκρινε να σπουδάσει στο σχολαρχείο Χανίων όπου πήρε το πτυχίο διδασκάλου. Ο παπά Ιωάννης Μακρύς ήταν μέχρι το 1951 εφημέριος και δάσκαλος στο χωριό του Βασιλιά, ο οποίος προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες τόσο ως παπάς αλλά και ως δάσκαλος. Στα Χανιά ο Χρήστος Μακρύς αρθρογραφούσε στον τοπικό τύπο. Το 1905 κατατάσσεται στον Παναστατικό Θέρισο, όπου γνωρίζει τον Ελευθέριο Βενιζέλο και έγιναν αδερφικοί φίλοι, φιλία που κράτησε μέχρι το θάνατο του Μακρύ. Τον ίδιο χρόνο γίνεται δεκτός σε Πανεπιστήμιο του Μαντάκου με υποτροφία για να συνεχίσει τις σπουδές του. Εκεί τελειώνει το διδακτορικό πτυχίο με άριστα. Ο Μακρύς στο Μόναχο, εκτός της θεολογίας, παρακολούθησε μαθήματα παιδαγωγικής και φιλολογίας. Είναι ο πρώτος που συνέλαβε την ιδέα για την ίδρυση Πανεπιστημίου στην Κρήτη. Υλοποιήθηκε μετά από 70 χρόνια, το 1973, ύστερα από τεκτάνιες προσπάθειες κριτών καθηγητών με προεξάγοντα τον τότε Χρήτων του Πανεπιστημίου Αθηνών και υπουργό παιδείας τον αείμνηστο Γεώργιο Κορμούλη σε γενώδη καταγωγή. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, διορίστηκε στη Λάρισα. Εκεί μαθαίνει ότι εκλέφθηκε παψηφή στις 10 Απριλίου του 1910 η φοιτητής της Βυζαντινής και Εκκλησιαστικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στην εναρκτήρια ομιλία του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών είχε ακροατές εκτός των φοιτητών και αρκετούς καθηγητές του Πανεπιστημίου. Τον τίμησε επίσης ο φίλος του Πρωθυπουργός, Ελευθέριος Βενιζέλος, ο οποίος τον χειροκροτούσε όρθιος. Για τον Χρήστο Μακρύ ξεκίνησε μια λαμπρή καριέρα στο Πανεπιστήμιο. Το 1912 ήδη είχε βουλευτεί για καθηγητής γιατί συγκέντρωνε όλα τα προσόντα. Είχε πολύ καλές σπουδές, ήταν νέος με ένα ωραίο παράστημα και εξαίρετο χαρακτήρα. Οι συνάδελφοί του τον εκτιμούσαν ιδιαίτερα και οι φοιτητές τον σεβόντουσαν και τον αγαπούσαν. Έγινε καθολικής αναγνώρισης και παραδοχής. Τη στιγμή λοιπόν που είχε μπροστά του μια λαμπρή ακαδημαϊκή καριέρα, έρχονται τα σκληρά γεγονότα του πρώτου Βαλκανικού πολέμου 1912-1913. Η Ήπειρος ευρίσκεται υπό τουρκική κατοχή και ξεκίνησε ο πόλεμος για την απελευθέρωσή της. Από όλη την Ελλάδα καταφθάνουν εθελοντικά στρατεύματα και εντάσσονται στις δυνάμεις
του ελληνικού στρατού συμπολεμώντας. Η Κρήτη πάντα προστατούσε εθελοντικά στους αγώνες του έθνους. Ο αρχηγός Τριανός Κλειδής είχε πολεμήσει 7 φορές στο Μακεδονικό αγώνα 1903-1908, είχε τραυματιστεί και παρασυνοπολεθεί για την ενδία και την προσφορά του στο έθνος. Κατάγεται από τα Ουσελενά του Δήμα Αγίου Βασιλείου Λατίνου, ετοίμασε εθελοντικό σώμα από 80 αρχικά άνδρες. Αφού έφυγαν από την Κρήτη, ήρθαν στην Αθήνα και έμειναν στο ξενοδοχείο Μέγας Αλέξανδρος. Προσήλθαν να καταταγούν Κρήτες της Αττικής, μέχρι και μεταλλάσσες από Αμερική, όλοι εθελοντές. Ο Χρήστος Μακρύς είχε ήδη αποφασίσει να πάει εθελοντής στον πόλεμο, για τον λόγο αυτό είχε έτοιμη στο σπίτι του την αντάρτικη στολή. Ο Στυλιανός Κλειδής με όλο το εθελοντικό σώμα των Ρεθυμίων, που εντωμεταξύ έγιναν στην Αθήνα 250, ευρίσκονται και επισκέπτονται το Χρήστο Μακρύ στο Πανεπιστήμιο. Ο Μακρύς τους ανακοίνωσε την τελεσίδικη απόφασή του να ενταχθεί στο εθελοντικό σώμα ως απλός πολίτης. Ο Κλειδής προσπάθησε με κάθε τρόπο να του αλλάξει γνώμη. Η είδηση ότι ο Χρήστος Μακρύς προσχωρεί ως εθελοντής στο σώμα του Κλειδί έφτασε σαν αστραπή και έπεσε σαν βόμβα στο Πανεπιστήμιο. Σύσσωμοι οι καθηγητές προσπαθούν να τον μεταπίσουν, όμως κάθε προσπάθεια απέβει άκρατη. Την ημέρα που επισκέφτηκαν τον Χρήστο Μακρύ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο αρχηγός Τριανός Κλειδής και το εθελοντικό σώμα των Αθηνίων έκαναν παρέλαση στην Πανεπιστημίου και ήταν οι οπλίτες όλου του σώματος με μαύρα πουκάμισα και ο μοναδικός στην παρέλαση ο Χρήστος Μακρύς φορούσε άσπρο πουκάμισο γιατί μόλις είχε βγει από το Πανεπιστήμιο. Οι Αθηναίοι έμειναν έκπληκτοι, βλέποντας το εθελοντικό σώμα να παρελάβει και μάλιστα με τις αντάρτικες στολές τους. Μόλις πληροφορήθηκε ο Ελευθέριος Βενιζέλος την απόφαση του Χρήστου Μακρύ, μίλησαν προφορικά και στη συνέχεια του έστειλε επιστολή, εξηγώντας του τους λόγους που έπρεπε να παραμείνει σαν ακαδημαϊκά του καθήκοντα, όμως ούτε η παρέμβαση του Πρωθυπουργού άλλαξε την απόφαση του Μακρύ. Απάντησε στον Ελευθέριο Βενιζέλο: «Εγώ γνωρίζω από όλους τι πρέπει να πράξω. Δεν υπάρχει προηγούμενο και είναι μοναδική η απόφαση του Υφηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών, Χρήστου Μακρύ, να εγκαταλείψει τα ακαδημαϊκά του καθήκοντα και την λαμπρή επιστημονική του καριέρα και να καταταγεί σε εθελοντικό σώμα για να πολεμήσει στο μέτωπο του πολέμου και να θυσιαστεί για την πατρίδα». Ο Χρήστος Μακρύς, ένας νέος, μόλις 32 ετών, σταδιοδρομούσε με άριστη επιστημονική κατάρτιση και με μια ταχύτατα εξελισσόμενη πανεπιστημιακή καριέρα. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος έβλεπε στο πρόσωπο του Μακρύ τις ελπίδες, τα προσόντα και τις αρετές, το πόσο χρήσιμος θα ήταν για την πατρίδα, οπότε, οπωσδήποτε, δεν θα έπρεπε ενδεχομένως να κολλεστεί ένα τέτοιο μυαλό. Ίσως και να προέβλεπε μάλιστα και να απέβλεπε λογικά και δικαίως ότι στο μέλλον θα τον μοιήσει στην πολιτική, εφόσον διέθετε απολύτως τα προσόντα και τις ικανότητες που απαιτούν. Ο Χρήστος Μακρύς ενσωματώνεται στο εθελοντικό σώμα του αρχηγού Τριανού Κλειδί. Αμέσως του έγινε πρόταση να αναλάβει μία από τις τρεις θέσεις των αρχηγών, αλλά αρνήθηκε, λέγοντας ότι οι θέσεις αυτές ανήκουν στους έντυπους πολεμιστές και όχι στον ίδιο επειδή ξέρει γράμματα. Το εθελοντικό σώμα του αρχηγού Στυλιανού Κλειδί έφτασε στο μέτωπο του πολέμου και ήταν το μεγαλύτερο εθελοντικό σώμα. Τελικά διαβοής ο Μακρύς ανακηρύσσεται ένας από τους τρεις οπλαρχηγούς του σώματος μαζί με τον Νίκο Νενεντάκη και τον Νικόλαο Ψαρό. Πλέον το μεγαλύτερο σώμα εθελοντών είναι το μοναδικό νεοπλατικό Υφηγητή Πανεπιστημίου.
Οι μάχες διεξάγονταν πολύ σκληρές. Ο Χρήστος Μακρύς, αν και άπειρος πολεμιστής, απέδειξε μεγάλη αντοχή στις κακουχίες και δεν υπολόγιζε κανένα κίνδυνο. Μετά από ηρωικές μάχες, 31 Οκτωβρίου 1912, το Μέτσοβο απελευθερώνεται από τις τροϊκές και συντονισμένες προσπάθειες κριτών εθελοντών ελληνικού στρατού. Η ανέκαθεν ελληνική πόλη της Υπήρου τα Ιωάννα αποτελούσε κομβικό κόμμο, καθώς εκεί υπήρχε ένα από τα τρία τουρκικά φρούρια όλης της Υπήρου. Άμεσα εκδηλώθηκε η εθνική αντεπίθεση ανακατάληψης του Ατσόβου από το ύψομα του προφήτη Λία. Μετά πολύ ωραία και επική μάχη, οι Τούρκοι τρέπονται σε φυγή. Το τίμημα ήταν βαρύ. Βολεύεται ο αρχηγός Τριανός Κλειδής και νέα άνδρες του σώματος. Με ομόφωνη απόφαση του εθελοντικού σώματος αναλαμβάνει την αρχηγία ο Χρήστος Μακρύς. Στις 11 Νοεμβρίου 1912 έγιναν οι κηδείες των ηρώων στην Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής Μετσόβου. Η Εκκλησία ήταν γεμάτη, όπως και ο έξω προάπλιος χώρος, από λαό, αντάρτες, εθελοντές και στρατό όλης της περιοχής. Ο Χρήστος Μακρύς εκτόνισε τον επικίνδυο λόγο με πατριωτικό παλμό και εθνική έξαρση. Το σώμα στη συνέχεια κινείται διαρκώς μεταξύ Μετσόβου και Δρύσου, της Μονοσυράς έξω από τα Γιάννενα, αφού πλέον ο ελληνικός τόπος μετατοπίζεται στην κατάληψη των Ιωαννίνων. Οι αντεπιώτες συνεχίζουν μαχόμενοι, εκαθαρίζοντας την περιοχή από τα εθνικά στρατεύματα. Λίγες ημέρες αργότερα, 29 Νοεμβρίου 1912, στις μάχες που δόθηκαν στα όρια της κοινότητας μαζίων, ο Χρήστος Μακρύς, στην προσπάθειά του να καταλάβει μόνος του ένα εθνικό κανόνι, σκοτώθηκε. Έτσι, μέσα σε 19 ημέρες, σκοτώθηκαν οι ήρωες Στριανός Κλειδής από Αγουστιλιανά και Χρήστος Μακρύς από Σελιά. Επικεφαλής δικής ομάδας εθελοντών, πρώτος πέφτει ο ποιητής Λορέντζος Μαβίλης. Από Κέρκυρα, που ψευσήθηκε στα χέρια του μαχητήτου σώματος Χρήστου Μακρύ και του ήρωα Ευθύμη Χαροπόκου από την Πατζό, εγγονή του οποίου η Βιθλεέμ, σύζυγος του στρατηγού Αντώνη Τιγινάκη, προέδρου της Εθνικής Εστίας, παρευρίσκεται σήμερα εδώ. Τη στιγμή που ο Μακρύς προσπαθούσε να καταλάβει το εχθρικό κανόνι, του φώναξαν οι άντρες να σκύψει για να αποφύγει το κίνδυνο. Απάντησε στους άντρες: «Όποιος πεθάνει σήμερα θα ζει αιωνίως». Καθώς βεβαίωσαν μετέπειτα οι αυτόπτες, εκεί και με αυτόν τον τρόπο, με το φρόνημα ήρωε, όρμησε την αιωνιότητα. Στον Τρίσκο δόθηκαν και άλλες μάχες, μέχρι ότου στηθεί ένα στέλιο προγεφύρωμα για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων. Η συμμετοχή του κριτικού εθελοντικού σώματος στον Αλφα Βαλκανικό πόλεμο ήταν μια πραγματική αυτοθυσία από εκείνους του 250. Μετά από τον Βρίσκο και τον Μακρύ, το απομείνουν ελάχιστοι, ούτε 30, που συνεχίζουν υπό τον Νικόλαο Ψαρό έως τη ένταξή του στον ελληνικό στρατό, με τη διατήρηση ωστόσο της αυτονομίας τους, αφού οι Κρήτες δεν ανήκαν στο ελληνικό κράτος και στρατό, ας είναι όλοι τους αθάνατοι. Ο αρχηγός ήρωας Χρήστος Μακρύς έχει τιμηθεί από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στον κεντρικό διάδρομο, αμέσως μετά την κεντρική είσοδο, έχει εντυπωσιαστεί η ειδική στήλη με την οποία τιμάται ο ήρωας και παραδειγματίζονται οι φοιτητές. Τον τίμησε και το ηρωικό χωριό του Τεσσελιά. Στην είσοδό του υπάρχει η προτομή του και μια πλατεία του χωριού φέρει το όνομά του. Τον τίμησε και τα Ιωάννη, με την προτομή της οποίας τα αποκαλυπτήρια έγιναν 28 Τετάρτου 1996 και βρίσκεται δίπλα στην προτομή του ποιητή Λορέντζου Μαβίλη από Κέρκυρα. Στην εκδήλωση αυτή τότε πήγαν από τα Σελιά 50 κάτοικοι των Σελιών και 100 απόδημοι των Αθηνών. Πραγματικά ήταν μια πολύ μεγάλη και λαμπρή ημέρα εκείνη, 28 Τετάρτου 1996.
ονομάρχης Ιωαννίνων, η 8η ημεραρχία, όλες οι αρχές τοπικές, χιλιάδες κόσμου παρακολούθησαν αυτή την εκδήλωση. Έχει κάνει πραγματικά μια ιστορία. Η πρωτομή του Χρήστου Μακρύ είναι στην δυτική όπτη στη λίμνη Ιωαννίνων, ως θεωρήνω ώστε να ταινίζει το μέτωπο και τις προεργές του Χρήστου που πολέμησε και θυσιάστηκε. Ο Δρίσκος επίσης θύμισε τον Χρήστο Μακρύ με ειδική στήλη που βρίσκεται στο κέντρο της Οροσυράς, στο σημείο που έπεσε ο ήρωας. Όμως και το Ρέθμο απέδωσε μεγάλη τιμή στον ήρωα Μακρύ, η μικρή πλατεία στην παλιά πόλη του Ρεθύμου, πίσω από το Δημαρχείο σήμερα, εκεί που διέμενε ο Χρήστος Μακρύς, έλαβε το όνομά του. Ο δός του Δρίσκου, σε ανάμεση της Ισίας και της Μάχης, ονομάστηκε στο Ρέθμο και μία οδός πίσω της Εκκλησίας του Αγίου Κωνσταντίνου. Στήλη με ποικίλη εκτενή αναφορά στη μάχη και τη θυσία του Χρήστου Μακρύ, αλλά γέννηκε και εγκαινιάστηκε επίσης τον Απρίλιο του 1996 στον ίδιο κύκλο εκδηλώσεων που προανέφερα στα όρια της κοινότητας Μάχης σε Γιάννενα, σε διασάγωση ακριβώς προς Λεωφόρο προς Δρίσκο. Ο ηρωικός επιγητής και αρχηγός γέννη της τιμής δύο πρωτομών σε Ρέθμο Ιωάννα, δύο πλατείες στο Ρέθμο, δύο εξυπήλες στο Δρίσκο και Ιωάννα. Χρόνοι οι άνθρωποι δεν εισβόλησαν, δεν ολιγόρησαν. Για τον Χρήστο Μακρύ έχουν γραφτεί τουλάχιστον 10 λαϊκά τραγούδια, προϊόντα της παράδοσης της φυλής μας, σε Κρήτη και Ήπειρο. Η εθνοτική θυσία του Χρήστου Μακρύ έχει περάσει στην ιστορία και η μνήμη του θα είναι αιώνια. Άλλη μια ματινάδα που νομίζω ότι ταιριάζει για τον ήρωα Μακρύ. Σαν πεις διαβάθη στα σελιά, παίρνω από το μνημείο, τιμάς αντάρτη φοιτητή στο ίδιο προσωπείο. Έχω στα χέρια μου ένα αξιόλογο εγγραφό. Είναι πάνω από 110 ετών. Είναι ένα τετρασέλιδο πρωτότυπο με λαϊκά ποιήματα για τον Χρήστο Μακρύ. Είναι αγραμμένα από τον Μανουήλ Πέτρο Ανδριαδάκη, τον γνωστό για μας τους Αιγιανούς Ανδρεδομανώδη. Πρέπει να το έγραψε γύρω στο 1920. Από τα ποιήματα αυτά επέλεξα δύο, είναι σύντομα, θα σας απαγγείλω. Και θα τα ακούσετε ακριβώς όπως είναι γραμμένα στη γλώσσα εκείνης της εποχής. Μυρολόγοι της Ιλιανής Μάνας. Φωνή και κλάιμα να άκουσα στου Φινικιά την Πάντα. Σε ποια μεριά του Φινικιά, σε ποια μεριά της Πάντας, εστρασελιά το έλεγε μια Ιλιανή μανούλα. Του Χρήστου η μάνα ήτωνε και έκλαιγε τον γιο της. Όφου η γη μου Χρήστο μου, καλά καθηγητή μου, πες μου πού σύντροχάροντας και μαχαιρός θα ξέσαι, κι αν σύνδρανε στη γειτονιά, λέω να μην ζημιλήσω. Κι αν σύνδρανε στην εκκλησιά, λέω να μην λετρουήσω. Κι αν σύνδρανε στην έδρα σου, να πάω να την κάψω. Μάνα, λειτουργά στις εκκλησιές, κερέστα τους γειτόνους, μα μένα μη ροχάροντας στην Ήπειρο στον Χρήστο για τη συμπαρτίδα στην τιμή. Ένα δεύτερο μικρό ποίημα του ιδίου, του Μανουήλ Ανδρεδάκη. Σαν δεν ακούσεις κλάιματα και όμορφα μυρολόγια, πρόβαλε στον κάστανο του στο αγροταφείο. Να ακούσεις όλα τα σελιά όταν μυρολογούνται το Χρήστο του καθηγητή, το όμορφο παλικάρι, όπου έπεσε ηρωικά στην Ήπειρο στο Δρίσκο. Λέντον οι πάντες κλέντονται, κλέντονται και στην Ευρώπη. Μα σαν το κλαίνει στα σελιά, η Ευρώπη δεν το κλαίει. Καθηγητή Χρήστο Μακρύ, δάσκαλα το δασκάλο, διορφάνεψε σε τα σελιά. Μία επίσης αξιόλογη ματινάδα που είναι γραμμένη κάτω από το μνημείο του Χρήστου Μακρύ και κλείω με αυτό είναι «Αετέ σαμπάστον έντιμος και δίστον πτυλωρίδι, τέσσερους στον Δρίσκο ξόμινα για να τιμώ την Κρήτη. Αθάνατοι και οι δύο τιμόμενοι αρχηγοί ήρωες, Στυλιανός Κλειδής και Χρήστος Μακρύς». Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ευχαριστώ ιδιαίτερα μέσα από την καρδιά μου, διότι η παρουσία σας πραγματικά τιμά του θείου τιμόμενου ήρωας. Η τιμή είναι για εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας τιμούν ακόμα με την παρουσία τους ο κύριος Κώστας Κυριακάκης, αντιδήμαρχος Αγίου Δημητρίου, ο κύριος Μαζέος Μάρκος, δημοτικός σύμβουλος, ο κύριος Νίκος Σαρής, επίτιμος αρχιστράτηγος και πρόεδρος του παραρτήματος στην Αττική Ελευθέριος Μενιζέλος, ο κύριος Αθηναίος Ανδρέας, πρώην ομάρχης Ρεθύμνου, η στρατηγική αποστρατεία Βασίλης Αποστολάκης, Χαράλαμπος Τσιγκουνάκης και Γιώργος Ιγανός, αλλά και τη δικαίωση όλων όσων αγωνίστηκαν για το ιδανικό της ελευθερίας και την υπέρτατη αξία της ζωής. Καλή επιτυχία στη σημερινή εκδήλωση και εύχομαι από καρδιάς να συνεχίσετε με την ίδια αγάπη και δυναμική που σας διακρίνει να συμβάλλετε από το δικό σας μετερίζει στη διατήρηση της εθνικής και πολιτιστικής μας ταυτότητας. Με εκτίμηση, Γιάννης Ταταράκης, Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου. Και η κυρία Μαρία Ιωνή, Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης. Κύριε Πρόεδρε, με την επιστολή αυτή θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκλησή σας στην εκδήλωση μνήμης και τιμής αφιέρωμα στην εθελοντική συμμετοχή των αγιοβασιλωτών αρχηγών ηρώων στη Λιανού Κλειδί και στο Μακεδονικό Αγώνα και των στη Λιανού Κλειδί και Χρήστου Μακρύ στον πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο που διοργανώνεται τη Δευτέρα 8 Απριλίου στην Αθήνα με την υποστήριξη και τις περιφέρειες της Κρήτης. Λυπάμαι ιδιαίτερα, καθώς λόγω προγραμματισμένου ταξιδιού μου στη Θεσσαλονίκη δεν θα μπορέσω να ανταποκριθώ στην ποιητική σας πρόσκληση. Η υπέρτατη θυσία των ανθρώπων αυτών που έλαβε χώρα στο όνομα της ελευθερίας και της δημοκρατίας κατακρίνει τη μνήμη μας και έχει άξια κατακτήσει το σεβασμό και την εκτίμησή μας. Ελάχιστη πράξη ευγνωμοσύνης για την ανυπέρβλητη προσφορά μας στον τόπο μας και στις νεότερες γενιές αποτελεί κάθε εκδήλωση μνήμης στην αυτοθυσία και το μεγαλείο ψυχής των πεσών. Ως πολιτεία και κοινωνία έχουμε χρέος να αποτείνουμε φόρο τιμής και μνήμης στους προγόνους μας που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία μας χωρίς να ζητήσουν ανταλλάγματα. Τόσο με τη στάση ζωής μας και την καθημέρα πράξη μας, όσο και με τις ευεργειακές εκδηλώσεις μνήμης και τιμής όπως η σημερινή. Σας ευχαριστώ και εύχομαι κάθε επιτυχία στην εκδήλωση. Με εκτίμηση, Μαρία Ιωνή, Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης. Συνεχίζουμε. με το χορευτικό συγκρότημα Μετσόβου. Δάσκαλός τους, ο κ. Γεώργιος Μέτσιος. Παίζει το συγκρότημα του κυρίου Χρήστου Σιούλα.
Χώρεψα τον ωρό με θανάτωρο που τα λέμε όλοι μαζί. Έτσι και τώρα τα δύο συγκροτήματα θα ενωθούν. Γιατί στο μέτωπο όπως μάθανε ήρωες πως θυμούνε, αμέσως καταφτάσαμε κοντά μας να βρεθούμε. Κι εγώ θα ρίξω δάφνες και μητριές από τον Ψιλωρίτη, εκεί που ανταμωθήκανε η Ήπειρος και η Κρήτη. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
συγχαρητήριο τηλεγράφημα έχουμε και από την βουλευτή κυρία τα σελιά και τα μουσελιά.